μια αφεντική έκφραση κοινωνικής ενσωμάτωσης που δεν χρειάζεται εισαγωγές. Παιδιά ανθρώπων που μετανάστευσαν στην Κύπρο τραγουδούν το απόλυτο της κυπριακής παράδοσης, το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών κάτω ΠΑΦ, ένα εθελοντικό σωματείο που φιλοξενεί 80 παιδιά από 13 χώρες, ενισχύοντας την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την ιστορία, την παράδοση της Κύπρου, μέσα από κατασκευές και από διάφορες εκδρομές που κάνουμε σε διάφορα μέρη. Στην αρχή, όταν είχα έρθει εδώ, με τους ανθρώπους που είχα επαφή, είχαν έτσι, ένιωθαν ότι ήταν λίγο παραγκονισμένοι. Σιγά σιγά όμως έγιναν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, και από την τοπική κοινωνία και από τους ίδιους. Ήδη αποφάσισαν ότι πλέον αυτόν στο τόπο θα είναι το σπίτι τους. Το πρόγραμμα «Ανοιχτή κοινωνία μαζί», μια κοινή προσπάθεια των Δήμων ΠΑΦΟΥ, Πόλης Χρυσοχούς, Πέγιας και Γεροσκήπου, αφορά, περιλαμβάνει και καθιστά συμμέτοχους όλους τους ανθρώπους που ζουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο και δεν θα πρέπει να αποτελούν κατηγορίες. Οικονομικούς μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες ασύλου. Οι ιστορίες τους ξεκινούν από διαφορετικές συνθήκες, καταλήγουν όμως στο ίδιο αποτέλεσμα. Τη ζωή σε μια νέα πατρίδα. Στην περίπτωση του Αλεζεντίν Μουσταφά από τη Συρία, οι συνθήκες ήταν οι χειρότερες που θα μπορούσε να βιώσει κανείς. Πόλεμος, ξεριζωμός, διαχωρισμός οικογενειών. Μπήκαμε σε ένα κοντέινερ γεμάτο ντούφλα. Είχαμε το πέτρο να θυμούμε δύο το χώρο τίποτα. 42 άτομα, κάτσαμε ένα δίπλα το άλλο. Και πιάσαμε μας, πήγαμε στο λιμάνι. Κάσαμε μας ένα μηχάνημα και πήραμε μας μέσα στο πλοίο μέσα. Και είμαστε σχεδόν 10 μέτρα μες στο νερό, απλά μες στο πλοίο. Σε όποια κατάσταση και να βρεθεί, τον Αλεζεντίν ακολουθούν πάντα οι αρχές της οικογένειάς του. Αξιοπρέπεια, εργατικότητα, καλό όνομα στην κοινωνία. Βρίσκω δουλειές, οτιδήποτε, ό,τι δουλειά βρίσκω, το λεύκω για να ζήσω. Δεν είναι μόνο για να ζήσω, για να ζήσει μια οικογένεια που ζει στη Συρία. Είναι η μάνα μου, ο γύρις μου. Είμαστε 8 αδέρφια, 3 κόρες. Προσαρμόστηκε. Έπρεπε. Στην αρχή, γρήγορα όμως, η τιμιότητα, η ανάγκη να φροντίσει την οικογένειά του και η αγάπη για τη ζωή ξεπέρασαν κάθε φόβο του άγνωστου. Από την άβυσσο του Συριακού πολέμου και τον Αλεζεντίν, βρίσκουμε στην Πάφο και την εντελώς αντίθετη περίπτωση. Τον Ρώσο επιχειρηματία Μιχαήλ Ματσέλιουκ και τη σύζυγο του Λένα. Ήρθαν με τα δύο τους παιδιά από μια θεόρατη μεγαλούπολη όπως η Μόσχα και επέλεξαν να προσαρμοστούν σε μια τεράστια αλλαγή στη Χλώρακα πριν από 3 χρόνια, μια ζωή κοντά στη θάλασσα και το φως, σε πιο αργούς ή μάλλον κανονικούς ρυθμούς. To our minds, Cypriots are very friendly and very tolerate. So never any problems. Unfortunately, we have no friends, so to say. Yes, we have some people who we know and with whom we speak from time to time, but unfortunately not much. Τις σχεδόν 100.000 ρωσόφωνους της Κύπρου, τη μεγαλύτερη κοινότητα μεταναστών, οργανώνει ο Κυπρο-Ρωσικός Σύνδεσμος, με επικεφαλής την αϊκίνητη Όλγα Κωνσταντίνου, ένα άνθρωπο λάτρη της κουλτούρας του τόπου, που γεννήθηκε στην Ουκρανία, σπούδασε ελληνική φιλολογία στη Μόσχα και αγάπησε ένα άντρα από το Πισούρι, με τον οποίο απέκτησε 2 παιδιά. 24 χρόνια εδώ είναι ένας άνθρωπος με 2 πατρίδες. Αρχικά υπήρξαν δυσκολίες. Η αλλαγή είναι μεγάλη και η προσαρμογή θέλει χρόνο. Τώρα όμως η οργάνωση, η συλλογικότητα και η συνεργασία με την τοπική κοινωνία έφεραν αποτελέσματα. Ο πιο πολλοί κόσμος πηγαίνει στη Λεμεσό για να βρει κάτι πολύ πιο ποιοτικό. Να πούμε αλήθεια που τώρα άρχισαν και έρχονται πάρα πολλά συγκροτήματα, θέατρα και αυτά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στην Πάφο. Δηλαδή είμαστε πιο μικρή κοινότητα, αλλά είμαστε μεγάλη, αρκετά μεγάλη κοινότητα για την Πάφο. Και προσπαθούμε να φέρουμε κουλτούρα εδώ. Και βέβαια, για να μην ξεχνάμε και τα βασικά, η Κύπρος είναι χώρα υπηρεσιών και η σωστή προώθηση φέρνει και τα ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα. Για να δείξουμε ότι η αστυνομία βάζει κάθε προσπάθεια για να μας κρατήσει ασφαλείς και ότι οι επενδυτές που έφεραν λεφτά στην Κύπρο αξίζει να επενδύουν στην Κύπρο λόγω ότι παραμένουμε ασφαλή χώρα.
Και προφανώς για να βγεις στο δρόμο πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα επικοινωνίας. Ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να ζήσεις σε ένα περιβάλλον με διαφορετική γλώσσα. Και σε αυτό προσπαθούν να βοηθήσουν με αυταπάρνηση δύο εθελόντριες δασκάλες. Μια Αγγλίδρα, μετανάστρια δεκαετίες τώρα, και μια Κύπρια. Μαθαίνουν παιδιά και ενήλικες, κυρίως αραβόφωνους πρόσφυγες από τη Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη και το Ιράκ, αλλά και άτομα ποντιακής καταγωγής, την αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Αλλά βοηθούν και τα παιδιά με τα μαθήματά τους, οργανώνοντας και άλλες δραστηριότητες. It's much harder for people who come from an Arabic background to learn Greek. And also English is a lot easier to pick up and to communicate in than Greek. A lot of them have kids in school, so the kids in the schools can help the parents learn. Σαφώς, στόχος του κέντρου μαζί δεν είναι απλά η εκμάθηση γλωσσών, αλλά η δημιουργία για παιδιά και ενήλικες ενός φιλικού χώρου κοινωνικοποίησης, ένταξης και επίλυσης κάποιων προβλημάτων προσαρμογής στη δική τους καθημερινότητα. Ο χρόνος είναι πιο σημαντικός από τα χρήματα πολλές φορές. Δηλαδή, αν είχαμε άλλον ένα, δύο, τρεις ελληνόφωνους δάσκαλους για να βοηθούν περισσότερο τα παιδιά, εφόσον υπάρχει ο χώρος, θα ήταν ευχής έργο, θα ήταν πολύ πιο βοηθητικό, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Οπότε, σίγουρα οι εθελοντές είναι κάτι που χρειάζεται. Άρα, λοιπόν, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η αξία του εθελοντισμού. Ιδιαίτερα σε θέματα βασικής στήριξης προς κοινωνική ένταξη. Άλλη μια δυναμική γυναίκα που αφιερώθηκε στη διδασκαλία και τη στήριξη προσφύγων και μεταναστών, δημιουργώντας μάλιστα δική της σχολή, είναι η Άλα Χαλίλ, μια πολυμήχανη Ιορδανή, παντρεμένη με μισό Κύπριο, μισό Ιορδανό. Τα τελευταία 9 χρόνια ζει στην Κύπρο, την οποία δεν άργησε να αγαπήσει. Θέλοντας να βοηθήσει αραβόφωνα παιδιά αλλά και ενήλικες ή όποιον επιθυμεί να μάθει αραβικά, ίδρυσε Αραβική Ακαδημία πριν από ένα χρόνο, στην οποία διδάσκει σήμερα μια άλλη δασκάλα, αφού η ίδια θα αφοσιωθεί τώρα περισσότερο στα παιδιά της. Ακόμη πιο σημαντική, η πρωτοβουλία της Άλα να δημιουργήσει μια ομπρέλα κοινωνικοποίησης για δεκάδες γυναίκες, κυρίως πρόσφυγες από τη Συρία, την Ιορδανία και το Ιράκ. They were living in different stage of their lives. They are very educated. Some of them were working, some of them were in the universities. And then all out of sudden, they just came here and they're home and they're doing nothing. I sensed the stressfulness in them or the depression. So I talked to them and I said, we will not stay like this. We will do something with together. Τέτοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ενσωμάτωσης δεν είναι μόνο αναγκαίες, χρειάζονται πολύ περισσότερες. Φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι που γίνονται μετανάστες για χάρη των παιδιών τους, όπως ο παππούς και η γιαγιά από την Κίνα, που έφτασαν από την άλλη πλευρά του κόσμου πριν από 2 χρόνια για να προσέχουν τα εγγόνια τους. Σίγουρα δεν φαντάζονταν ποτέ ότι σε τέτοια ηλικία θα ταξίδευαν για να ζήσουν τόσο μακριά σε μια τόσο διαφορετική χώρα. Ωστόσο το απολαμβάνουν και ταυτόχρονα είναι και κοντά στα εγγόνια τους. Οι τοπικές αρχές των Δήμων Πάφου και της ευρύτερης περιοχής θα πρέπει να νιώθουν τυχεροί που τόσο διαφορετικοί, αφοσιωμένοι και εργατικοί άνθρωποι επέλεξαν την περιοχή για να ζήσουν μόνιμα ή προσωρινά να ενταχθούν στην κοινωνία. Εμείς από την πρώτη στιγμή ως Δήμος θέσαμε προτεραιότητά μας για αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη με αυτούς τους ανθρώπους. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η ένταξή τους να είναι ομαλή, αλλά την ίδια ώρα αυτοί οι πολίτες που μεταναστεύουν κυρίως για οικονομικούς λόγους να συναντούν έναν περιβάλλον φιλικό και ένα περιβάλλον που και οι ίδιοι να νιώθουν ότι είναι εκπρόσδεκτοι και να μην νιώθουν ότι υπάρχει είτε αρνητική διάθεση είτε από τις αρχές είτε και από την ίδια την κοινωνία.
Δεν μιλάμε βέβαια για αγγελικά πλασμένες καταστάσεις. Υπάρχουν προβλήματα ενσωμάτωσης, αλλά τουλάχιστον από τους ανθρώπους που γνωρίσαμε, και είναι πολλοί, η προοπτική αλλάζει με μεγάλη και συνεχή προσπάθεια, εθελοντισμό, σωστή προσέγγιση και κοινή κατανόηση. Και επειδή συνήθως κατηγοράμε εύκολα τον τόπο μας, το πρόγραμμα φαίνεται να λειτουργήσε σωστά και θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και με άλλους τρόπους, ακόμη πιο συμμετοχικούς, φέρνοντας τους ανθρώπους, τι άλλο, μαζί. Αστατά μαλάκια σου,